κίνητρο για τους διεθνείς μας απόψε για να νικήσουμε και πάλι. Οι Γάλλοι έχουν το δικό τους έξτρα κίνητρο από την απίστευτη για αυτούς ήττα το 2005 με την περίφημη ομάδα του Παπαλουκά, του Διαμαντίδη, του Σπανούλη και των υπολείπων. Το παιδί ξεκινάει με τον Πάρκερ, τον Μπατούιμ, τον Διάο που έχει την μπάλα, τον Νοά. Μπατούιμ στην κορφή της ρακέτας, κλέβει ο Ζήσης προς το παρόν, ενώ η μπάλα έξω από τον Διέι και άλλοι 7 δεν κλήθηκαν απλώς στην εθνική ομάδα και ο Τουριάφ που είναι τραυματίας. Ζήσει στο ξεκίνημα του αγώνα για την ελληνική ομάδα με τον Καλάθη, τον Μπουρούση, τον Καϊμακόγλου και τον Φώτσιο. Καϊμακόγλου στο 3. Καλάθης περνάει από την baseline. Καϊμακόγλου στο Ζήσει. Παιχνίδι πάσα στην περιφέρεια, Φώτσιο από μακριά. Και το πρώτο καλάθι του αγώνα είναι. Έχει ψηλά προς τα ευστοχίας, κυρίως όμως δρά και ενεργεί κοντά στο καλάθι. Καλάθης λοιπόν, ο πλέμεγερ της ελληνικής ομάδας στον Ζήσει που πολλές φορές καλύπτει και τις δύο θέσεις των περιφερειακών. Καϊμακόγλου με αντίπαλο έναν τελείως διαφορετικό παίκτη, τον Ζελαμπάλ. Μπουρούσης με αντίπαλο τον ΟΑ. Να μια ενδιαφέρουσα μονομαχία. Η μπάλα φτάνει στον Καϊμακόγλου στα 6 δευτερόλεπτα. Καϊμακόγλου θα πάει στην διείσδυση. Πατάει γερά, αφήνει την μπάλα στο καλάθι και 5-0 για την ελληνική ομάδα. Με βοήθεια και double team στον ΟΑ από την baseline το Ζήσει. Δεν μπόρεσε να κλέψει την πάσα στην αδύνατη πλευρά ο Μπουρούσης και ο Μπατούμ με την κίνηση από την εσωτερική κάρφωσε εντυπωσιακά. Μπουρούσης, ήταν λογικό να χάσει τα πόδια από τον κοντύτερο παίκτη. Μπουρούσης και πάλι απέναντι στον ΟΑ. Έξω στον Καϊμακόγλου. Φώτσης από τους καλύτερους παίκτες στο τουρνουά στα τρίποντα. Καλάθης παίρνει όλο το δρόμο. Η τάπα από τον Διαό. Πάμε στην ελληνική πεντάδα. Ο Σεραφέ, ο παίκτης των Washington Wizards, έχει περάσει το παιχνίδι. Το θυμούνται οι φίλοι του μπάσκετ από τους προδιετίας αγώνες με τη Γαλλία στη Ρόδο. Στο Ευρωπαϊκό των Νέων όπου τους κερδίσαμε στο τελικό. Ζήσης. Ο Ντεκολό πάνω στην τρίπλα του Ζήση. Τον κυνηγάει ο Πάρκερ τώρα. Παπα-Νικολάου με τον Καουντί. Παπα-Νικολάου προσπαθεί να παίξει τον αντίπαλό του κοντά στο καλάθι με πλάτη. Αλλάζει χέρι μέσα. 21-14 το σημαντικό Βαγγέλη, νομίζω ότι. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε τόσο πολύ με τα δικά του σουτ. Έχουμε πάρει πολύ μεγάλο ρίσκο. Δεν είναι τόσο κακή ομάδα Γάλλη στα τρίποντα. Ζήσει. Από κοντά διστάζει, γι' αυτό και η μπάλα δεν πάει έτσι όπως πρέπει. Κουφός από κοντά, τρεις πάνω του. Η Γάλλη από τη μια ρακέτα στην άλλη. Καϊμακόγλου απέναντι στον Διαό. Κουφός πολύ μακριά από το πεδίο δράση του. Σωστά στο Ζήσει. Ζήσει. Καϊμακόγλου ζητάει κίνηση από τον Παπα-Νικολάου. Έρχεται ο Μπράμος. Μια πάσα χέρι με χέρι. Παπα-Νικολάου από τη γωνία. Κακό σουτ. Ψηλά ο Νοά. Και χρονιά στο NBA και 10,5 rebound. Παπα-Νικολάου. Το μαρκάρο Ντεκολό στην τρίπλα. Καθώς είναι κοντύτερος και πιο γρήγορος. Μπουρούσης για το Ζήσει. 21 όλα. Καϊμακόγλου βλέπει το χρόνο. Σουτάρει για τρεις. Όπα. Τον Νοά απέναντι στον Μπουρούση που κάνει ένα από τα ωριμότερα παιχνίδια του με την εθνική ομάδα. Ο Μπουρούσης που δίνει το screen στο Ζήσει για να βγει το pick and roll. Καϊμακόγλου απέναντι στον Διαό. Μπουρούσης με τον Νοά. Έχει αυτοπεποίθηση. Θέλει να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Γάλλο Σταρ. Ωραία κίνηση. Καταπληκτικό παιχνίδι του Μπουρούση. Ο Φώτσης πάντα εξαιρετικός στο παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη. Η τελευταία επίθεση είναι για την Ελλάδα για το πρώτο ημίχρονο. 29-27 μπροστά. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου Ζήσης. Να δούμε αν θα παίξει ένας εναντίον ενός τον Μπατίν. Ο οποίος έχει μεγάλα χέρια και είναι πολύ γρήγορος. Ζήσης κρατάει την μπάλα. Βασιλιάδη στα τρία. Μπουρούσης καρφώνει εντυπωσιακά 31-27 και τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στη σπίρ του Ρώμα, Καϊμακόγλου για τον Φώτση. Καϊμακόγλου μαρκάρεται από τον Ντεκολό. Να μαρκάρεις οπότε βγαίνει σε καμιά περίπτωση. Θα πρέπει να πάει κοντά στο καλάθι. Καϊμακόγλου να αποστάζει τον αντιπαλό του. Φώτσης. Αυτό κάνει τώρα. Και αυτό κάνει. Λογικό. Μπουρούσης θα καρφώσει καθώς ο Τραωρέ πήγε για την βοήθεια. Ο άνθρωπος που ανάγκασε τον Ρούντι Φερνάντεθ, τον μεγάλο αυτό Ισπανό παίκτη, να ζητήσει μεταγραφή από το Portland. Μπουρούσης. Με πλάτη τον κοντύτερο Τραωρέ. Αυτό κάνει. Και βήματα. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι ίσως ο μόνος Γάλλος παίκτης που μπορεί να παίξει τον Καϊμακόγλου, καθώς είναι ισοϊψής, δυνατός, ενδεχομένως πιο γρήγορος και πιο αλτικός και πολύ έμπειρος ο παίκτης της Βαλένθια. Ζήσης. Προσπαθεί να πάρει το δρόμο για το καλάθι. Εκεί έρχεται ο Μπουρούσης. Αστοχή προσπαθεί με φόλο. Κρατάει την μπάλα. Νέα προσπάθεια του Μπουρούση. Υπάρχει φάουλ. Με την τρίπλα στον Τραωρέ για να μην πάει η μπάλα στο Χούξατ από τα 2 μέτρα. Ζήσεις. Καλάθης έχει χώρο μπροστά του. Το σκέφτεται. Σουτάρει από μακριά. Δεν είναι κακό το σου. Καλάθης. Ζήσεις. Κρατάει την μπάλα. Βγαίνει ο Τραωρέ. Υπάρχει μια αλλαγή. Καλάθης. Περνάει τον Μπάρκερ, γλιστράει. Η μπάλα στο Ζήσει στα 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να γίνει το σουτ.
Δύσκολο σουτ. Αστοχή ψηλά ο Μπορούσης ψηλό τρόπο. Ετοιμάζεται και ο Νοά με τον Ντεκολό. Καλάθης. Έχει χώρο. Σουτάρει ευστοχή 43-40. Για την εθνική μας ομάδα δεν πρέπει να τους δώσουμε άλλη ευκαιρία στο τέλος της περίοδου. Ξανθόπουλος. Η Ελλάδα λογικά θα αφήσει να κυλήσει ο χρόνος. Να πάρει την επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα. Βασιλιάδης από τα 8 μέτρα είναι υπερβολικός. Χάνει το σουτ και το δεκάλεπτο τελειώνει. Φοβηθήκαμε. Πρέπει να επιτεθούμε πιο καλά. Όσο δεν ανοίγουν το ρυθμό, για να μην πάει το μάτς στο ένα σουτ σε μια λεπτομέρεια δηλαδή. Όπως τώρα με τον Κουφό, καλή επίθεση. Rebound για την ελληνική ομάδα. Οι Γάλλοι που πήραν μαζεμένα rebound χάρη στον πιο τρει. Καλάθης Φώτσης, Κουφός, Παπα-Νικολάου και Ζήσης. Ο Ζήσης να την πάρει το πιο τρει. Να τον παίξει στα πόδια. Και αυτό κάνει ο Ζήσης, υπάρχει φάουλ. Γιάω. Και νομίζω άλλο ένα ήταν. Ζήσης. Φώτσης, Καλάθης. Κουφός χαμηλά, θα καρφώσει καθώς ο Μπατίν δεν έχει καμία δυνατότητα να παίξει στον αντίπαλό του και στο NBA. Εδώ δείτε απέναντι στον κοντύτερο γκάρ των Portland Blazers, ο Κουφός Ελάθης. Καλάθης. Υπάρχει χρόνος, μια καλή, έξυπνη, μυαλωμένη επίθεση με υπομονή θέλουμε εδώ για να βρούμε σκορ. Καλάθης, ψάχνει και βρίσκει το Φώτση, παραλίγο το λάθος. Χάνει το φιπάσα, δηλαδή από χέρι σε χέρι. Καλάθης εναντίον όλων, εναντίον του Μπατίν, η τάπα του Μπατίν και ο Νοά. Τούρος. Για τον Καλάθη, Μπουρούση, Ζήσης και Φώτσης, είναι η πεντάδα της ελληνικής ομάδας. Η Γάλλη με τον Πάρκερ, τον Διαό που κυνηγάει τον Φώτση. Φώτσης για τον Μπουρούση. Φοβήθηκε Φώτσης, το μαρκάρισμα του Διαό. Ζήσης, υπάρχει φάουλ.